Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, ανοίγουμε μία παρένθεση προκειμένου να μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Κασιμάτη, ο οποίος είναι ένας Ελληνοαμερικανός και έχει χαρακτηριστεί ένας άνθρωπος ήρωας της 11ης Σεπτεμβρίου. Παραχώρησε μία αποκλειστική συνέντευξη και αξίζει να το πούμε, και εκεί τον γνωρίσαμε στον Εθνικό Κήρυκα. Και στην συνάδελφο δημοσιογράφο, την κυρία Ματίνα Δεμελή, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ τα τελευταία δύο χρόνια εδώ στην εκπομπή Κρήτη Σήμερα. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε έναν από τους ήρωες της 11ης Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ, ο κύριος Γιάννης Κασιμάτης. Κύριε Κασιμάτη, να σας καλησπερίσω από Ελλάδα, από Κρήτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασαν 20 χρόνια από εκείνη την ημέρα που για πολλούς άλλαξε τον κόσμο, όμως οι μνήμες για όλους μας και για σας βέβαια περισσότερο είναι ακόμα ζωντανές. Σαν ήταν εκτές. Για πείτε μας λίγο, για βάλτε μας λίγο στο κλίμα. Εκείνη την ημέρα πού βρισκόσασταν? Εγώ ήμουνα στο κέντρο, στους 42 δρόμους, στο κλίμα της αστυνομίας. Εκεί ήμουνα, όχι διευθυντής, ο δεύτερος εκεί, και ακούσαμε στο ράδιο ότι ένα μικρό αεροπλάνο χτύπησε τα δίδυμα. Υπηρετούσατε στην αστυνομία, κύριε Κασιμάτη? Ορίστε. Υπηρετούσατε στην αστυνομία? 38 χρόνια. Μάλιστα. Άμα τελείωσα, ήμουνα διευθυντής αστυνομίας στο John F. Kennedy Airport. Μάλιστα, οπότε λάβατε ένα σήμα εκείνη την ώρα, για πείτε μας λίγο. Ότι ένα μικρό αεροπλάνο χτύπησε τα δίδυμα. Εγώ ημέρωσα το διευθυντή μου και μου λέει, μάτζεψε τα παιδιά. Βγήκαμε έξω, σταματήσαμε ένα λεωφορείο της πολιτείας. Βγάλαμε τους επιβάτες, το γεμίσαμε αστυνομία και μηχανήματα για να μπορείς να αναπνέεις μέσα σε καπνό, και πήγαμε στα δίδυμα. Λέγε. Ναι, από την πρώτη στιγμή ήσασταν ενήμερος, γνωρίζατε ότι ήταν ένα τρομοκρατικό χτύπημα, ήταν ένα συμβάν, ένα ατύχημα, ένα δυστύχημα. Τι ενημέρωση είχατε? Πρώτα νομίζαμε ότι ήταν ένα μικρό αεροπλάνο, γιατί αυτό έχει γίνει στη Νέα Υόρκη ορισμένες φορές, αλλά μόλις φτάσαμε σε ένα σημείο που μπορούσαμε να δούμε τα δίδυμα, καταλάβαμε ότι δεν ήταν, ότι ήταν κάτι πάρα πολύ σοβαρό, και κανονικά λέμε είμαστε σε πόλεμο. Μπήκαμε σε πόλεμο. Πήγαμε κάτω, εκεί που κατεβαίναμε χτυπάει και το δεύτερο αεροπλάνο. Και από εκεί και πέρα ξόδεψα μέχρι πέσανε, βοηθούσα να βγάζουμε εργάτες που ήταν στα φλόρια που μπορούσαν να σωθούν. Σώσαμε 99% από τους ανθρώπους που μπορούσαν να σωθούν. Δηλαδή ρηχτήκατε στη μάχη, μπήκατε στα συντρίμια, η πρώτη κίνηση, είχατε κάποια συγκεκριμένη οδηγία εκείνα τα πρώτα λεπτά? Τα πρώτα λεφτά, μα κατεβήκαμε, καταλάβαμε τι χρειάζεται να γίνει. Με συγχωρείτε. Είχαμε για χρόνια κάνει πρόβες τι να γίνει, πώς να διάσουμε τα κτίρια. Και το βάλαμε αυτό το πλάνο μπροστά. Και έβγαινε ο κόσμος, κατεβαίνανε από τα δύο κτίρια, κατεβαίνανε κάτω, μπαίνανε μέσα στο μετρό και με το μετρό βγαίνανε πολλά στενά από τα δίδυμα. Οπότε υπάρχει μέχρι και σήμερα μία εικόνα στο μυαλό σας που δεν μπορείτε να την ξεχάσετε? Πολλές. Μία από αυτές? Άκουσα ένα θόρυβο. Ήμουνα ένα όροφο πάνω που βγαίνανε οι σκάλες, τα emergency stairs, και ακούω ένα θόρυβο. Και λέω, είναι κι άλλο αεροπλάνο έρχεται. Δεν είχα ιδέα ότι το άλλο το κτίριο έπεφτε.
και γίνεται πιο δυνατά και πιο δυνατά και οι καντελάμπρες που ήταν πάνω στο ταβάνι κουνούσανε. Αυτό δεν το βγάζω. Όλοι σκοτωθήκανε στον όροφο που ήμουν εγώ, μόνο ο διευθυντής μου, δύο αστυνομικοί και δύο Secret Service. Οι υπόλοιποι χάσαν τη ζωή τους. Συνολικά πόσους ανθρώπους καταφέρατε να σώσετε εκείνη την ημέρα? Χιλιάδες. Μπορεί και 40.000 βγήκανε. Χάσαμε σχεδόν 2.900, αλλά εσώσαμε χιλιάδες. Αν γυρνούσατε το χρόνο πίσω... Ορίστε, δεν σε κατάλαβα. Αν γυρνούσατε το χρόνο πίσω, θα αλλάζατε κάτι στην αντιμετώπιση... Που έκανα. Όχι. Ναι. Τίποτα. Και να το ξανακάνουν τώρα, σήμερα, θα είμαι ο πρώτος να πάω. Είχατε δηλώσει στον Εθνικό Κήρυκα, στη συνάδελφο την Ματίνα τη Δεμελή, και το έχω σημειώσει, ότι πηγαίνατε κάθε βράδυ στο σημείο μετά τη βάρδιά σας, μόλις τελειώνατε την εργασία σας, και ψάχνατε για επιζώντες. Ναι, για 9 μήνες. Για 9 μήνες πήγαινα. Μέχρι φύγαμε όλοι. Η εθνική κυβέρνηση μας είχε πει ότι θα πάρει 2,5 χρόνια να βιάσουμε το χώρο και να ψάξουμε όλα τα ερείπια. Το κάναμε σε 9 μήνες. Χάσατε κάποιο συγγενικό σας πρόσωπο? Έχασα της γυναίκας μου τον αδερφό, τον κουνιάδο μου. 20 χρόνια μες... Ναι, ολοκληρώστε. Είχε πάει στη δουλειά του. Ήταν πώς το λένε, travel agent για το American Express. Αυτός είναι ο ήρωας που πήγε στη δουλειά του για να οικονομήσει την οικογένειά του. Εμείς δεν κάναμε τίποτα σπουδαίο, κάναμε τη δουλειά μας. Είμαστε γυμνασμένοι για τέτοιες δουλειές και κάναμε τη δουλειά μας. Και είμαι πολύ περήφανος που κάναμε τη δουλειά μας όπως έπρεπε. Υπήρχαν άλλοι Έλληνες στο πλευρό σας που επιχείρησαν να βοηθήσουν, που βοήθησαν εκείνη την ημέρα? Είναι ορισμένοι, ετώτες πιο λίγοι από τώρα, Ελληνοαμερικανή αστυνομία, και πολλοί είχαν κατεβεί να βοηθήσουν. 20 χρόνια μετά, ο κύριος Κασιμάτης πώς νιώθει? Θα λειτουργήσει βέβαια και η Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο σημείο 0, σωστά? Σωστά. Ό,τι μπορούσε να γίνει για να μην χτιστεί ο Άγιος Νικόλας, δημιουργήσαμε. Αλλά πρέπει να πω ότι οι ευεργέτες της ελληνοαμερικανικής κοινωνίας κάνανε τη δουλειά τους. Και πολλοί φωνάζουν ότι η εκκλησία μας έχει κοστίσει 60 εκατομμύρια δολάρια. Αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι μόνο τα θεμέλια για αυτή την εκκλησία μας κοστίσανε 20 εκατομμύρια και. Γιατί? Γιατί η εκκλησία τώρα δεν είναι εκεί που ήτανε. Την φέρανε σε πιο κατάλληλη θέση να φαίνεται από όλες τις γωνίες του World Trade Center, και τα θεμέλια δεν είναι τσιμέντο ή πέτρα, είναι κάτι σπουδαίο που δεν έχει βάρος, αλλά είναι σαν να είναι τσιμέντο. Έχει δημιουργηθεί και ένα μουσείο για την τραγική επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου, σωστά κύριε Κασιμάτη? Το μουσείο είναι εκεί, ναι. Έχετε πάει, ναι, το έχετε επισκεφτεί? Αν μπορεί όποιος έρθει στη Νέα Υόρκη να πάει να το δει. Πώς νιώσατε την πρώτη φορά που το επισκεφθήκατε? Και λυπημένος και,
και υπερήφανος. Υπήρξαν άνθρωποι που άφησαν την τελευταία τους πνοή στα χέρια σας. Ναι. Ναι. Άμα βγήκαμε, γιατί άμα έπεσε το πρώτο κτίριο, εμείς είχαμε μπει από κάτω από τα τσιμέντα και τα σίδερα. Ναι. Σκαλώσαμε έξω και εγώ πιστεύω ο Θεός μου έδειξε πού να πάω και πώς να βγω. Και εκεί που βγαίναμε έπεσα πάνω σε, γιατί όλος ο κόσμος ήταν σαν υπήρχε ένα μέτρο μία σκούρη σκόνη. Και σκόντεψα πάνω σε μία γυναίκα που ήταν ζωντανή, αλλά δεν ήταν conscious, ήταν ανέστητη να πούμε. Και την σήκωσα πάνω και την πήρα μαζί μου. Δεν έχω μάθει. Ξέρω ότι την γλίτωσε, αλλά δεν ξέρω πού είναι, δεν την έχω δει σε 20 χρόνια. Μάλιστα. Στην Ελλάδα έρχεστε, κύριε Κασιμάτη. Συχνά. Η καταγωγή σας από ποια περιοχή? Από το Τσιρίγου, τα Κύθυρα. Από τα Κύθυρα, τα όμορφα Κύθυρα λοιπόν. Εγώ τα βρήκα. Απευθυνόμενος... Όπως πάει το τραγούδι. Σωστά. Απευθυνόμενος εδώ στους συμπατριώτες σας που σας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, τι θα τους λέγατε, ένα μήνυμα από εσάς? Κάναμε τη δουλειά μας. Αν χρειάζεται θα την ξανακάνουμε. Είμαστε πάρα πολλοί στην αστυνομία. Έχουμε δικό μας σύλλογο. Ελληνοαμερικανή Ορθόδοξη αστυνομία. Και τίποτα άλλο δεν ξέρω. Μόνο που ο κόσμος σήμερα λείπουνε, πώς λέγεται, ηγιώτες. Μάλιστα. There's no leaders in this world anymore. Είναι όλοι μόνο να γεμίσουν τις ζέπες. Μάλιστα. Κύριε Κασιμάτη. Και τίποτα άλλο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Χαρά και τιμή που σας φιλοξενήσαμε σήμερα στην Κρήτη, εδώ στην εκπομπή μας. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς. Γεια σας και χαρά σας. Σας ευχαριστώ πολύ.